Ελληνίδα. Η Μπουγουλίνα είναι μια γυναίκα 45 χρονών. Όμορφη ακόμα. Με τρόπους ειλικρινής και ανοιχτόκατο. Την ακολουθούσαν ένα πλήθος αρματωμένοι στρατιώτες που έτρεχαν πλάι της αλλαγή, βγάζοντας χαρούμενες κραυγές. Γεννήθηκε στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης στις 11 Μαΐου του 1771, όταν η έγκυος μητέρα της πήγε να επισκεφθεί το φυλακισμένο πατέρα της. Βαπτίστηκε Λασκαρίνα μέσα στη φυλακή από το φίλο του πατέρα της και συγκρατούμενό του Μανιάτη Παναγιώτη Μούρτζινο. Μετά το θάνατο του πατέρα της, μετακόμισαν με τη μητέρα της στις Πέτσες. Η μητέρα της Λασκαρίνας, Χύρα, με ένα μικρό κορίτσι, μετά από 4 χρόνια, παντρεύεται στις Πέτσες τον πλοίαρχο Δημήτριο Λαζάρου και εγκαθίσταται εκεί. Αποκτά 8 παιδιά με τον νέο της σύζυγο και παράλληλα η Λασκαρίνα είναι μια κοπέλα πολύ υπεύθυνη, πολύ όρημη και σε αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ το γεγονός ότι έχει αυξημένες ευθύνες βοηθώντας τη μητέρα της στην ανατροφή άλλων 8 παιδιών. Αυτός με έμαθε να αγαπάω τη θάλασσα. Και ήμουν ελεύθερη. Σε ηλικία 17 χρονών, το 1788, παντρεύτηκε τον πλειοκτήτη Δημήτρη Γιάννουζα, με τον οποίο έκαναν 3 παιδιά. Έζησαν μαζί 9 χρόνια, δουλεύοντας και ταξιδεύοντας. Τον βοήθησε να αυξήσει την περιουσία του και τα πλοία, κάνοντας εμπόριο και ανταλλαγή προϊόντων ανάμεσα στη Ρωσία, στη Μαύρη Θάλασσα και στις χώρες της Μεσογείου. Σε ένα ταξίδι του στην Ισπανία, σε μια επιδρομή πειρατών, σκοτώθηκε ο Γιάννουζας. Μετά 4 χρόνια, στα 30 της, παντρεύτηκε το δεύτερο άντρα της, Δημήτρη Μπούμπουλη, έναν από τους μεγαλύτερους πετσιώτες πλειοκτήτες και ρυψοκίνδυνο έμπορο. Το ζευγάρι Μπούμπουλη κατάφερε να παρακάμψει την τουρκική νομοθεσία και κατασκεύασε για τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του πλοία μεγαλύτερου εκτοπίσματος, που αργότερα, μετά το θάνατο του Μπούμπουλη, μετατράπηκαν σε πολεμικά για τις ανάγκες της Επανάστασης. Ο Μπούμπουλη σκοτώθηκε το Μάη του 1811 σε μια συμπλοκή με αλγερινό πειρατικό καράβι. Της άφησε μια τεράστια περιουσία από 80.000 δίστυλα, 300.000 χρυσά τάλιρα. Στις παραμονές της Επανάστασης, μετά το θάνατο του Μπούμπουλη, κινδύνευσε να χάσει την περιουσία της και παρακάμπτοντας τις τουρκικές τοπικές αρχές, έφτασε στο παλάτι, στη μητέρα του Σουλτάνου, όπου κατάφερε όχι μόνο να τη σώσει, αλλά και να πάρει άδεια να ναυπηγήσει νέο, μεγάλο πλοίο, τον Αγαμέμνονα, και να το εξοπλίσει με 18 κανόνια. Το πλοίο αυτό, μετά το θάνατό της, πέρασε στην υπηρεσία της ελληνικής κυβέρνησης στο πολεμικό ναυτικό. Πρώτοι από όλα τα νησιά, οι Σπετσιώτες έφτασαν στην Πελοπόννησο και ανάμεσά τους η Μπουμπουλίνα με τους άνδρες της φθάνει τον Απρίλιο στο Ναύπλιο με τον Αγαμέμνονα και συγκυβερνήτη του το γιο της Γιάννη Γιάννουζα.
αποδιδάστηκαν στους μύρους του άρτους. Οι αργίτες τις έκαναν εξαιρετική. Η βουβουλίνα τους βοήθησε υλικά και ηθικά. Η παρουσία της τους εμψύχωσε τόσο που την τίμησαν καλώντας την στα πολεμικά συμβούλια των αρχηγών, δίνοντάς της τον τίτλο της μεγάλης κυράς και ελευθερώτριας. Η Μπουμπουλίνα από την αρχή της Επανάστασης έχει γίνει αποδεκτή από τους άντρες, από τους οπλαρχηγούς, ως ισότιμη. Την δέχονται στα συμβούλια, συμμετέχει, η γνώμη της είναι ισότιμη μαζί τους, έχει ευθυκρισία και βέβαια και η προσφορά της είναι αντίστοιχη. Τον Απρίλιο, ενώ τα καράβια των Σπετσιωτών και της Μπουμπουλίνας κρατούσαν αποκλεισμένο τον ναύπλιο από τη θάλασσα, η Μπουμπουλίνα, ο γιος της Γιάννουζας και ο Γκίκας Μπότασης αποβιβάστηκαν με ένα απόσπασμα από Ιδραίους και Σπετσιώτες και δύο μικρά πυροβόλα και έτρεξαν στο Άργος για να ενισχύσουν τους Αργίτες και την πολιορκή από εκεί. Ο Τούρκος διοικητής της Πελοποννήσου, ο Χουρσίτ, στέλνει τον υποδιοικητή, τον Μουσταφά, για να ενισχύσει την άμυνα του ναυπλίου. Με τις δυνάμεις του κατεβαίνει στο Άργος. Οι κάτοικοι εγκαταλείπουν την πόλη. Στην πρώτη αυτή πολιορκία του ναυπλίου και στη συμπλοκή αυτή σκοτώθηκε ο γιος της, προσπαθώντας να καλύψει τους αργίτες που έτρεχαν προς τη θάλασσα και υποβιβάζονται στα σπετσιωτικά καράβια για να σωθούν. Έψαχνα ώρες μες στα κορμιά να βρω το Γιάννη μου. Του είχαν κόψει το κεφάλι για να το πάμε πεσκέσει στο Σουλτάνο. Ο θάνατος του Γιάννου Γιάννουζα, του πρωτότοκου γιού της Μπουμπουλίνας, είναι η πρώτη μεγάλη της απώλεια στη διάρκεια της Επανάστασης. Η ίδια, ωστόσο, μετά μαζεύει τις δυνάμεις της και λέει στους συμπατριώτες της «Χάθηκε ο γιος μου, ωστόσο το Άργος είναι στα χέρια μας». Σαν μητέρα φυσικά θρύνησε το γιο της, αλλά δεν πτωήθηκε, συνέχισε τον αγώνα με περισσότερο πείσμα.
αναγκάζονται να παραδοθούν από την πείνα, αφού έχουν φάει και ανθρώπινα μέλη. Και μετά την παράδοση, η Λασκαρίνα μπαίνει έφυπη μέσα στην πόλη, φροντίζει όμως για άλλη μια φορά για την ασφάλεια των Τούρκων και τους μεταφέρει με τα πλοία της στη Μικρά Ασία. Όταν κυριεύθηκε το ναύπλιο, η Μπουμπουλίνα εγκαταστάθηκε εκεί, όπου της παραχωρήθηκε από την κυβέρνηση για τις υπηρεσίες της ένα σπίτι να μένει. Έμεινε 1,5 χρόνο. Και στο διάστημα αυτό η κόρη της Ελένη παντρεύτηκε το γιο του Κολοκοτρώνη Πάνο, που είχε διοριστεί στον Άρπλιο Φρούρακος. Η Λασκαρίνα που γλίτωσε από τους πειρατές, τους Τούρκους και τα ολοκαυτώματα σκοτώθηκε στις πέτσες μέσα στο σπίτι του πρώτου της άντρα, σε μια οικογενειακή φιλονικία από ένα αδέσποτο βόλιο.